Γεια σας φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στο έκτο τεύχος του θρηλυκού Σκαραβέου, Μια αγαπημένη συλλογή πλέον από την ΑΣΕΤ Τώρα ήρθε κομπλέ στην ώρα της κανονικότατα Εδώ έχουμε και το προηγούμενο κομμάτι όπου είδα κάποιοι ζωρίστηκαν εδώ με την αντιστρεπτική δοκό Εντάξει δεν μπαίνει και τρελά δύσκολα Εδώ τώρα δεν ξέρω σε κάποιους ίσως δεν βρήκαν που θα την βάλουν και αυτά Απ' την κάτω μεριά όπως έχουμε φτιάξει αυτό εδώ έχει υποδοχή για τη βίδα και έχει υποδοχή στι τρύπε για τα πλαστικά. Γιατί σου πρώτα κούμπονα τα πλαστικά, και μετά ερχόμασταν και βάζαμε τις βίδες, ήταν καλό αυτό σαν βοηθό σε περίπτωση κάποιος και εδώ από ότι ήταν ένας φίλος μου και σε ένα σχόλιο όπως ε, διάβασα με αυτήν εδώ να πούμε, εντάξει, αυτόν εδώ τέλος πάντων όπου εντάξει είναι πλαστικό κομμάτι αλλά θέλει προσοχή που δεν ξέρω κι εγώ σίγουρα να είναι σωστά γιατί, αν γίνει κάτι λάθο εξ αρχής και μετά πάει τελείω λάθο, μπορεί να φανεί πολύ πιο μετά και θα είναι άσχημο αυτό. Τώρα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι το έχουμε σωστά αυτό. Θα φανεί στην πορεία, βέβαια. Είναι λίγο ιδιαίτερη η συλλογή από θέμα ζώρικη και τέτοια, αλλά. Εντάξει, δηλαδή. Επειδή τώρα φτιάχνουμε τρει συλλογέ, τρία πράγματα. Το σκελετάκι, όπου ok, είναι. Α πούμε και ένα παιδί που να το φτιάξει είναι εύκολο σε αυτό το πράγμα και είναι καλό αυτό. Μετά τον Iron Man, που είναι λίγο πιο ζώρικο. Εντάξει, το χέρι του Iron Man, είναι πάρα πολύ ζώρικο. Τα άλλα κομμάτια θα είναι πιο εύκολα, φαντάζομαι. Και μετά ο Σκαραβέο που μέχρι στιγμή νομίζω είναι το πιο ζώρικο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ. Α, το σασί έχουμε αυτή τη φορά, ρε Εντάξει, έχει κολλήσει και πάνω ζελατίνα με την κάτω ζελατίνα. Ο, και είναι βαρύ, είναι μεταλλικό. Νομίζω το σασί. Ναι, 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 ναι. Okay. Οκ πάρα πολύ ωραίο εντάξει το έχουν βάλει αυτό έτσι Λοιπόν, αλλά πρώτα θα ρίξουμε μια ματιά και είναι ωραίο αυτό επειδή βάζει χαρτόνι Γκούχου γκούχου για άλλε συλλογέ να πούμε Όπου ωραίο το χαρτονάκι για να μην ε, τσαλακώνετε το περιοδικάκι μα. Αν και τώρα ποιο θα δώσει. Εντάξει, πάλι βλέπετε λίγα τσαλακώματα. Ποιο θα δώσει βάση τώρα στο περιοδικό. Αλλά λέμε τώρα, όλη η φάση είναι εδώ να πούμε. Τι έχουμε τώρα εδώ, ο Σκαραβέος είναι τεύχος 6 όπως είπαμε και η τιμή πλέον έχει διαμορφωθεί στα 899 έτσι θα είναι τα υπόλοιπα τεύχη. Αλλά εννοείται θα ρίξουμε μια ματιά και μέσα πρώτα όπω μας έχει και τις οδηγίες εδώ, εντάξει δεν με τρελαίνουν ιδιαίτερα γιατί οι οδηγίες τους, Type 14, 1949, το κάπλιο της Εμμούλα e 2 ή κάτι τέτοιο, το, η θα πάρει για την Αμερική, ωραίο. Πώ στάσανε πρώτη φορά, ξέρω εγώ, εκεί και αυτά. Παραλυπόμενα άλλο πρωτοβουλία στην Αμερικανική. Ναι, οκ. Okay. Κάποιε πολύ ωραίε φωτογραφίε. Έλα, ρε φίλε. Πολύ ωραίε φωτογραφίε με πίσω την Νάιωρκ. Αν δεν κάνω λάθο, να είναι αυτή η κανα. Ε, ξέρω εγώ. Τώρα, λέω εγώ έτσι. Χαζουμάρε. Το κεντρικό τούνελ. Οκ. Okay. Κεντρικό τούνελ του Δαπέδου. Στέλεγο στο Αμερικανικό. Μακριά, ράβδο στρέψη τη Μονιού. Βραχεία, ράβδο στρέψη τη Μονιού. Ράβδο στρέψη του Μοχλού αλλαγή ταχτητών. Ωραία πραγματάκια. Εδώ έχουμε να βάλουμε ωραία πραγματάκια και για άλλη μια φορά θα έχουμε Α, θα έχουμε άστα να πάνε στην αρμολόγηση για άλλη μια φορά από ό,τι μου φαίνεται εδώ πέρα και στο τελικό, τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι κάπως έτσι Οκ, okay, θα μπλέξουμε πάλι παιδάκια για άλλη μια φορά Λοιπόν, πρώτα να δούμε το link λίγο τι έχουμε FMC Nvidia, XD, αν και να πεις εδώ μπορούμε να γυρνάμε να τα επισκεφτόμαστε αυτά Τώρα πως θα το κάνουμε εδώ για να έχουμε και αυτά λοιπόν να ανοίξουμε μια αυτό όπου ακόμα προσπαθούν να αποφασίσουν πως θα τα έχουν την άλλη φορά ας πούμε ήταν μόνο σε ζελατίνα τώρα έχουν και πλαστικό την άλλη στο προηγούμενο τέφος ήταν λίγο πιο χήμα τα κομμάτια μέσα στην ζελατίνα τώρα εδώ έχουμε και πλαστικό insert για να έχουμε τα κομμάτια μας ακόμα καλύτερα και είναι καλό αυτό λοιπόν πρώτο πρώτο βήμα τι μας λέει να κάνουμε Έχουμε ας πούμε φέρνουμε αυτό το κομμάτι το κεντρικό τούνελ στους δύο δοκούς Ναι ρε παιδάκια είναι ωραίο και είναι βαρύ, είναι diecast είναι... Μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε φτιάξει στο σκαραβέο, είναι πέρα από κάτι τέτοια ψηλολόγια κομμάτια ξέρω εγώ που εντάξει λογικά δεν είναι αλουμίνιο για να μια να είναι λίγο πιο εύκαμπτα κι αυτά έχει αρκετό αλουμίνιο και θα βγει πολύ βαρύ πιστεύω ο σκαραβαίο. Πάλι γκουχουγκουχου -γκου, για άλλε συλλογέ όπου μετά η ξεκινήσαμε και τελικά έχει αρκετό πλαστικό. Τώρα, εδώ πώς ερχόμαστε και το κουμπώνουμε αυτό Αν βλέπω σωστά και στη φωτογραφία Πρέπει να είναι αυτό, είναι το κάτω μέρος Το κούφιο, εδώ είναι το πάνω μέρος Και θα έρθει αυτό και θα κουμπωθεί εδώ ό oh, και κάθεται κομπλέ Κάθεται κουτί χωνευτό μέσα πάρα πολύ ωραίο Έρχεται έτσι εδώ Και τώρα εμεί πρέπει να βάλουμε βιδάκια εδώ έτσι Τι έχει ήδη μια βίδα, α όχι ήταν η βίδα που είχαμε από παλιά ρεσης, που είχαμε αυτό το κομμάτι εδώ Οκ okay. Αλλά έρχεται και κάθεται πολύ κουτί. Θέλει λίγο προσοχή, εντάξει. Τώρα το πρόβαρα εγώ. Αφού το πρόβαρα, θέλω να δω τι βίδε παίρνει. Λοιπόν, ε, βίδε τύπου FM. Τέσσερι βίδε τύπου FM. Και η FM είναι αυτέ οι βίδε. Πόσε έχουμε εδώ εντωμεταξύ. Εντάξει, συνήθω σχεδόν πάντα περισσεύει από μια βίδα του κάθε set Αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θέλει 4 βίδε FM. πάμε Απλά θα το βάλω σωστά πάλι γιατί πριν καλά το προβάραμε. Τώρα μην το χάσαμε. Όχι, αυτή είναι η πάνω μεριά. Προσοχή, αυτά να κοιτάνε πάνω, παιδάκια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Θα πιάσουν αυτέ τι Λίγο μικρέ μου φαίνονται. Δεν πρέπει να μπουν καλά-καλά μέσα. Φαίνονται λίγο μικρούτσικε, αλλά όχι, εντάξει, μια χαρά. Κομπλέ. Φαίνεται να έπιασε η μία πριν με τη σφίξετε, βάλτε μια όλε τι βίδε πρώτα και μετά ξεκινήστε το σφίξιμο. Α, τώρα εδώ την αξία τη ηλεκτρική δοκό θα μα μας ορίζει ε, λίγο. Οκ, okay, αφού έχουμε βάλει δύο βίδε, μπορούμε να βάλουμε άλλε δύο. Έλα, Πραγματικά κάθε φορά να σα πω αυτό που με ζορίζει πιο πολύ είναι το να βγάλουμε τις βίδες και να ανοίξω αυτά τα σακουλάκια δεν ξέρω γιατί κάθε φορά με παιδεύουν τόσο. Εδώ τώρα έχουμε και την αντιστρεπτική δοκό που λίγο αν την πιέσουμε το χέρι μα θα πάει προ τα κάτω. Ναι, φαντάζομαι δεν θα πάθει κάτι. Ε, παιδάκια, τέσσερι τρύπε έχει. Ό,τι τρύπα βλέπετε βάζετε βίδα έτσι. Παραλείψτε κάτι και όπω είπαμε οι βίδε είναι FM. Ελά. Mm. Αυτή πήρε να στραβοβιδώνει λίγο, αλλά νομίζω ότι τη στρώσαμε. Και πρέπει να έχετε αυτή την εικόνα. Αυτέ τέσσερι τρύπε είχατε δύο εδώ και δύο εδώ όπου βάζουμε και τις βίδες fm και τώρα ήρθε η ώρα να σφίξουμε πήρα ένα πιο άλλο κατσαβιδάκι γιατί τα κατσαβιδάκια που είχαμε έχουν φαγωθεί αρκετά και το airman τα κατσαβίδια έχω ένα καλό το airman δεν θέλω να το ε, χαλάσουμε και εκείνο Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ εκείνο το airman γιατί το airman τη σειρά θέλω αποκλειστικά να την κάνουμε εκείνο το κατσαβίδι αποκλειστικά εντάξει τώρα να πάρουμε και λίγο τη βοήθεια ενός άλλου κατσαβιδιού δεν θα είναι κάτι αλλά λέω Βλέπετε, σφίγγετε όλε τι βίδε όλες τις, ε, βίδες ταυτόχρονα. Δηλαδή, μην καργάρετε μόνο μία, γιατί σφίγγοντα μόνο τη μία και αφήνοντα τι άλλε, μπορεί να τραβήξει παραπάνω από εδώ μεριά και εδώ να μην έχει κενό να μπουν οι βίδε. Σφίγγετε όλε τι βίδε από λίγο πριν καργάρουν. Και εντάξει, αφού καργάρουν μετά, βλέπετε απλά έρχεστε και τι καργάρετε. Απλά μην φάτε τι βίδε. Εγώ έχω ένα. Α, αφή βασικά ήταν προηγούμενη βίδα. Εγώ είχα συνήθω να σφίγγω τόσο και να τρώω τι βίδε, αλλά τέλο πάντων. Ναι, όχι, λογικά μα παίρνει κι άλλο σφίξιμο. Ναι, εντάξει, γιατί τώρα αξιγείται έτσι. Ενώ κάναμε αρκετά. Παίρνει κι άλλο σφίξιμο αρκετό από ό,τι φαίνεται. Γιατί παίζει αρκετά, οπότε θέλει καλό σφίξιμο. Εντάξει. Ήθελε πραγματικά πολύ σφίξιμο. Εντάξει, θα μα φάει όλα τα κατσαβίδια, μου. Το πρέπει να. Θα να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε λιπαντικό, δηλαδή λίγο αν βουτήξετε μια βίδα σε λίγο λαδάκι, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν αυτό που βάζουμε, ξέρω εγώ, όχι λάδι τώρα το, μην πάτε βάλετε λάδι από μοτέρ και τέτοια, λάδι ο ρικτέλος, μήπως ψεκάζουμε αλυσίδες, ποδηλάτων, αυτοκινήτων και θα λίγο ο ρικτέλος, πες το λίγο λιπαντικό αν βουτήξετε τη βίδα εκεί, θα βιδώσει πολύ πιο εύκολα, γιατί θα μας φάνουν όλα τα κατσαβίδια και οι βίδες φαγώνονται. Θα μα φάνε και τα κατσαβίδια και αυτό ήθελε πολύ καλό σφίξιμο. Τώρα έγινε, α πούμε, δεν παίζει καθόλου, δεν έχει καθόλου τζόγο. Λοιπόν, νομίζω το πρώτο κομμάτι, το πρώτο περίεργο κομμάτι το κάναμε. Τώρα, τι μα ε, ζητάει. Έχουμε από εδώ και τι θέλουμε να πιάσουμε τώρα από εδώ. Μακριά Ποια είναι μακριά ραβδο. Όχι αυτό, αυτό φαντάζομαι είναι κάτι άλλο που το στέλνει και πίσω. Ναι, μακριά ραβδο τρέχει πρέπει να είναι αυτή. Όπου παιδάκια, ναι, ρε φίλε. Ακόμα και αυτά είναι μεταλλικά. Πολύ τα εκτιμάω αυτά, παιδάκια εννοείται. Γιατί θέλει με τον έλεγχο του τιμονιού στο ελέγχο αμορτισέρ. Ποιο είναι αυτό. Αυτό φαίνεται αυτό το κομμάτι. Αυτό που έχει μόνο από τη μία για να βιδώσει. Και ερχόμαστε αυτό και το βάζουμε ναι, με την καμπύλη προς τα πάνω ή την καμπύλη προς τα κάτω. Γιατί αυτό είναι καμπυλωτό κομμάτι. Έρε ε, τώρα όταν δεν τα δείχνει αυτά καλά. Πολύ με σπάει τα νεύρα. Έκανα μια ψηλογκάφα, τον μπέρδεψα λίγο αυτά, δεν ξέρω σε ποιο σημείο ήμασταν. Αυτό για να κάτσει, φάνηκε μετά το λάθο εδώ, δεν μπορούσε να ταιριάξει για να ενωθεί και εδώ και εδώ. Γιατί αυτό το μακρύ κομμάτι θα ενωθεί σε αυτά. Θα σα το δείξω. Τελικά η καμπύλη πρέπει να είναι προ τα πάνω. Τελικά την καμπύλη τη θέλουμε προ τα πάνω. Τώρα αυτό δεν φαίνεται και ιδιαίτερα στι φωτογραφίε και δεν ξέρω αν το γράφει και όλα στην αμμολόγηση τη τη ελεύθερη άκρη τη μακριά τη δεξιά. Ε, αυτό δεν στο δείχνει κάπου. Ιδιαίτερα πρέπει να το ανακαλύψει μόνο σου. Αλλά παιδάκι, όπω θα βάλετε αυτήν εδώ, η καμπύλη να είναι προ τα πάνω. Δηλαδή να βλέπετε αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό να πηγαίνει εδώ. Ε, Έπρεπε να το σκεφτούμε λίγο νωρίτερα. Δυστυχώ δεν το σκεφτήκαμε. Λίγο χρόνο χάσαμε, αλλά δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε πάλι το σφίξιμο. Στο φαντάζομαι δεν θέλει και το τρελό σφίξιμο, αλλά είναι λίγο ηλίθιο κομμάτι. Δηλαδή, καλύτερα να το έχετε σταθερό κάπου κάτω. Για να μην σα ε, φεύγει η τώρα όπω έφυγε εδώ, αυτό θα έβγαινε στο χέρι μου. Όχι ότι θα με τρυπούζει ιδιαίτερα, δεν είμαι και πολύ καθαρίδα να τρυπήσει, το φάγαμε. Αλλά λέμε τώρα. Και σφίξτε το λίγο καλά. Δεν χρειάζεται να παίζει σαν τρελό, αλλά ούτε να είναι πολύ σφιχτό να μην παίζει καθόλου. Νομίζω λίγο ακόμα μα παίρνει. Έλα. Ναι. Ω, oh, τώρα μήπω το σφίξαμε πολύ. Δεν πειράζει, α μην έχει πολύ τζόγου και τέτοια εκεί. Τώρα λοιπόν, ερχόμαστε αυτό εδώ. Και τι κάνουμε, Απ την... ε, αυτό εδώ το κομμάτι θα βλέπετε εσείς, Όχι εδώ που βιδώσατε τη βίδα, καθώς το έχετε το αμάξι έτσι, το λίγο κομμάτι, όχι το κομμάτι που έχει τη βίδα. Θα έρθετε και θα βάλετε αυτό μέσα εδώ που το είχαμε βάλει λίγο παλιότερα. Βάλτε το καλά, εντάξει. Τώρα ερώτα σε ποιο σημείο πρέπει να είναι για να καταλάβετε τι θα γίνει. Αυτό το κομμάτι, το ένα θα ενωθεί εδώ. Ναι, άμα γυρίσει και σωστά και με αφήσει, όμω έλα και το άλλο θα έρθει εδώ. Βλέπετε τι ένωση κάνουμε. Η μία εδώ. Η μία τρύπα τη εδώ συνέδεται να, για να μπει βίδα εδώ και ένα εδώ στο δεξιά, σε αυτό το κομμάτι. Και θα είναι ενωμένο αυτό από τη φάση που στρίβουμε το τιμόνι. Βλέπετε. Πω και τώρα το έχω πάρα πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, άσε με να βάλω βίδε τώρα. Μην με ζορίσεις σε παρακαλώ. Λοιπόν, αφού το βάλουμε έτσι. Α, και το άλλο κομμάτι βάζουμε και στον άλλο ε. Αυτό είναι από εκεί. Οκ, okay, αλλά σε παρακαλώ, άσε με να μπει καλά. Να βιδώσω πρώτα Εντάξει, τώρα τι οδηγίε μα δείχνει να βιδώσουν πρώτα αυτή το κομμάτι που είναι στη ρόδα. Okay. Αν και δεν νομίζω να έχει και τρελή διαφορά. Έλα, ρε φίλε. Τώρα μην πέσει, σε παρακαλώ. Κάτσε έτσι. Έλα. Ναι. Πριν το, την κάπα που έκανα που βάλα ανάποδα αυτό, δεν έφτανε να μπει ή και έτσι ανακάλυψα ότι είναι ανάποδα. Λοιπόν, α μην σφίξω τέρμα όμω, και στο άλλο βάζουμε CM εδώ, βάλαμε πάλι CM βίδα έτσι, και στην άλλη βάζουμε CM βίδα, ναι, και στην άλλη μεριά βάζουμε CM βίδα οκ, okay, ελα ρε η CM, γιατί έτσι, ε, Νομίζω άλλε δύο θα χρειαστούμε. Οπότε βγάζω εδώ να έχω και ακόμα μια βίδα εδώ στην πηξίδα εδώ πέρα να τη σφίξετε και αφήνετε αυτή την τρύπα γιατί θα μπει το άλλο κομμάτι και θα συνδέσουμε την άλλη ρόδα. Πολύτε, εντάξει, παίζει όλο αυτό, αλλά το καλό είναι ότι είναι μεταλλικά κομμάτια και βλέπετε τι ωραία που γυρίζει. Αυτό θα γυρίζει όλο μαζί. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κομμάτι. Θέλει καλό σφίξιμο όμω. Επίση, δεν χρειάζεται να έχει και τον τρελό τζόγο που μόλι το έσφιξα, παιδάκια, εντάξει, άλλη φάση. Ναι, ναι, και μόλι μπει τα και θα έχει να γυρίσει δύο ρόδε. Τώρα φέρετε αυτή τη ρόδα εδώ και θα πιάσουμε το άλλο στρογγυλό. Αν δεν κάνω λάθο, τώρα μόνο μου λακίε λέω. Ε, να δω τι οδηγίε λίγο, ναι. Όπω μα το δείχνει τι οδηγίε, μα δείχνει έχει συγκεκριμένη μεριά. Νομίζω αυτό αυτό δεν έχει συγκεκριμένη μεριά, παιδάκια. Οπότε έρχεστε και συνδέεται αυτό. Αυτό το κομμάτι εδώ. Το θέλετε εσεί τη ρόδα σα κάπω έτσι να είναι. Για να έρθει και να βιδώσει πάνω εδώ. Α, και αυτό έχει νομίζω καλή μεριά και τέτοια, ναι Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο χοντρό από αυτό Ή το ίδιο είναι και εμένα μου φαίνεται, έτσι, δεν ξέρω Κάτι, θα το διαπιστώσουμε τώρα Ναι ε, Έτσι μου κάθεται πιο καλά Οπότε θα το βάλω έτσι, εδώ Βλέπετε πως το συνδέσαμε και αυτό το κομμάτι Έρχεται και το συνδέεται έτσι Και όλο μετά το κομμάτι αυτό θα επικοινωνεί, ναι, εντάξει, όχι τώρα όπω το έκανα εγώ. Εντάξει, γιατί το πάτησα λίγο ενώ δεν το έχουμε σφίξει. Κάτσε να το σφίξουμε και αυτό με σύμβιδε ε, θα γίνει. Ναι. Έλα ρε μαγκά μου, έλα ρε μαγκά μου τώρα. Κάτσε, σε παρακαλώ. Πες μου τι έπιασε, σε παρακαλώ, ναι. Πρέπει να έπιασε και μια ακόμα βίδα. Δηλαδή, αυτά τα κομμάτια. Αν κάποιο έχει κάνει παλιότερα κάποιο λάθο και κάποια από αυτά τα βαρανάποδα δεν θα κάτσει αυτό το κομμάτι, πρέπει να λύσει, να γυρίσει πίσω. Γιατί αυτά π.χ., άμα ήταν λίγο προ τα αριστερά ή προ τα αυτά, είναι, είναι πιο ακριβά κομμάτια αυτά και θέλουν ακριβώ όπω έκανα εγώ πριν αυτή την κάφα. Οπότε θέλει προσοχή για να γίνει σωστά. Και αν είδε ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, πάει να πει ότι κάτι δεν έγινε καλά. Πρέπει να κάτσουν ακριβώ όλα. Ε, πιστεύω τουλάχιστον ότι μέχρι στιγμή καλά το πάμε. Αρκεί να δουλέψει. Αν το ένα δουλεύει και σβρώχνει το άλλο, θα έχουμε καλή δουλειά. Τώρα, εγώ, άμα μπορέσω να βάλω και τη βίδα, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μπε μου, ρε, νομίζω μπήκε. Βλέπετε, και τώρα αυτά είναι συνδεδεμένα. Δεν τα έχω σφίξει, αλλά όλο αυτό είναι συνδεδεμένο. Και κάποια στιγμή πιστεύω εδώ που θα συνδέσουμε το τιμόνι και αυτά που θα στρίβει, θα στρίβει αυτό. Δηλαδή, αν δείτε, ξέρω εγώ που είχα φέρει, είχα φέρει μια πένσα γιατί μου το χέρι. Αλλά επένσα μου φύγε από τα χέρια και τα έκανε όλα χάλια εδώ Τέλος πάντων Εδώ Βλέπετε Καθώς γυρνάω αυτό Γυρνάει και αυτά Ωραίο Πολύ ωραίο Αν και κάτι μου φαίνεται ότι δεν πάει καλά Κάτι μου φαίνεται ότι δεν γυρίζει και πολύ καλά Δηλαδή σου στέλνει λίγο κάτι να χαλαρώσει εδώ και αυτά Αλλά μέχρι στιγμής θα μείνει έτσι Εδώ Τσακ Ωραίο, ωραίο. Τα μηχανικά κομμάτια μου αρέσει, μου αρέσει ο επειδή μαθαίνουμε και πράγματα για τα μάσια και για αυτά. Αυτά τα κομμάτια δεν τα ήξερα καθόλου, παιδάκια, γιατί κάνει το καθένα και μου αρέσει αυτό που βλέπω. Είναι λίγο μπελαλίδικο, αλλά μου αρέσει. Μαθαίνουμε πραγματάκια. Θέλει πραγματικά καλό σφίξιμο και προσοχή, παιδάκια. Και τώρα μόλι τα σφίξετε καλά, που πάλι δεν τα σφίξετε καλά, πάλι μα παίρνει κι άλλο αυτή να σφίξει τουλάχιστον. Ε, και αρκετά κι άλλο κιόλα. Θέλει πολύ καλό σφίξιμο. Εντάξει, όχι σε σημείο να κρουτσίσετε την βίδα. Τα έχω κάνει και αυτά τα χαζά, εννοείται. Και άμα κρουτσίσει η βίδα μετά θα πιάσει. Ναι, και τώρα δουλεύει και σκληρά. Δεν δουλεύει τόσο σαν τρελό. Ωραία, οπότε πρέπει να δουλεύει αυτό το κομμάτι έτσι. Βλέπετε, πώ το ένα στέλνει το άλλο. Πάρα πολύ ωραίο. Πώ είναι συνδεδεμένα τα συστήματα τη ρόδα. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα με το πάνω mm. κάτι, κάτι, δεν μου αρέσει εδώ Ή απλά επειδή είναι πολύ σφιχτά όλα Δεν το κάνει, μπορεί να, θέλουνε να μην θέλουν για το τρελό σφίξιμο Ή τα νιώθω λίγο σφιχτά Αν τα χαλαρώ, να με λίγο Και εδώ πρέπει να έχουμε κάνει κάθε ντομίζω να το έχω φάει Ή το χρώμα έφυγε Ναι Σαν να θέλει τέλο πάντων έτσι είναι εδώ θα δούμε αυτά πιο μετά θα φανεί πιο μετά μπορεί να κάτσει κάποιο άλλο κομμάτι και να κάνει στερεώ στο εσωτερικό του είναι στη ράβδο του μοχλού α το γυρνάμε ανάποδα εδώ τι έχουμε τώρα το μοχλό ταχυτήτων α εδώ εντάξει, όχι κάτι τρελό απλά θα έρθουμε αυτό και θα το βάλουμε σε αυτή την τρυπούλα εδώ ναι εντάξει όχι κάτι τρελό αλλά όχι okay, ναι, όχι κάτι τρελό όχι κάτι τρελό α ε, βάλτε το πέσει Έχετε και το βάζετε εδώ. Α, όχι, εντάξει, αλλά εύκολο ήταν. Αν το πατάτε λίγο και μπαίνει. Ωρε μάγκα μου, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και εδώ θα φτάσει μέχρι πιο πίσω. Θα, θα βγει κι άλλο δηλαδή. Δεν θα είναι μόνο τόσο. Ο, ωραίο, ωραίο. Ακόμα ένα χιντ, πολύ ωραίο Δεν ξέρω, μου αρέσει ο καραβέο. Μου αρέσει το λίγο ζώρικο φτιάξιμο, δεν λέω. Αλλά μου αρέσει όπω πηγαίνει. Πω, και δεν έχω ξαναφτιάξει μεγάλα μάξι. Ρε, θα ξεκινήσουμε και το Λάντσια. Ωραίο, πάρα πολύ ερώτηση, άλλο εκείνο τρέχει ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά πού να πάρει σε 70 φεύγα τεύχα πόσα είναι τώρα. Ρεγάμα, αυτά μεταφράζονται σε κοντά 700 ευρώ. Αξιενιά ευρώ νομίζω έχει και εκείνο. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Τι λέει ρε Μάγκο, πόσο ωραίο. Και είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή. Αλλά είναι αυτό που αρχίζει να παρει 70 φευγα τευχα ποσα ειναι τωρα ρεγαμα αυτα μεταφραζονται σε κοντα 700 ευρω 9 ευρω νομιζω εχει εκεινο παρα πολυ ωραιο μου αρεσε παρα πολυ τι λεει ρε μου ποσο ωραιο και άλλο μορφή. Η όλη φάση αρχίζει, βλέπουμε και άλλο το μέγεθό του. Μου αρέσουν αυτά τα μηχανικά κομμάτια. Εδώ πιστεύω ότι θα έχει άλλο τόσο να πηγαίνει το πίσω και κάπου εδώ πίσω θα καταλήγουν πίσω ρόδε, ξέρω εγώ, κάπω έτσι. Ωραίο ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά νομίζω έσχασα πολύ. Θα τα χαλαρώσω λίγο. Αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και λίγο αργότερα. Θα δούμε πώ θα πάει. Αυτά λίγο πολύ, παιδάκια. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο σφυρί. Αυτά λίγο πολύ, παιδάκια. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε εννοείται όλη φάση Με να μ' άρεσε για άλλη μια φορά όσο πάει μ' αρέσει όλο και παραπάνω αυτός Ε, εντάξει, τώρα καλό είναι όσοι τον φτιάχνετε κάπου μετά που τον ξέρω εγώ να είναι ωραία αποθηκευμένος να μην χτυπιέτε Γιατί τώρα αυτό εκεί πίσω δεν μ' αρέσει όπως είναι Γιατί τσαλακώνει, πως να το στηρίξουμε, θα το βγάλω θα σου το βγάλω, δεν το αφήσω έτσι. Θα το έχω κάπου έξω και όταν έρθει η θα το βάλω κάποιο αυτό. Γιατί έτσι όπω κάθεται, βλέπει το λυγίζει κατά πάνω και δεν θέλω να μείνει έτσι. Τέλο πάντων, αυτά λίγο πολύ παιδάκια γιατί και στο βίντεο γράφει κάτω στο σχόλια όπω σα φάνηκε όλη η φάση. Μείνετε συντονισμένοι για επόμενα ε, του Είτε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση παιδάκια. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γραμμάτα και, και κυρίω βίντεο ή τεύχη του θρηλυκού καραβέου, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμά.